κοντά μας ο κύριος Κουλιάδης. Εξαγγέλθηκε την Παρασκευή τον κύριο Χαρδαλιά ότι ξεκινάνε οι εξετάσεις πλέον, οι πολυπόδιες εξετάσεις των εκπαιδευτών οδήγησης. Όμως σήμερα Τρίτη δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Τι φταίει? Μας ξαφνιάσανε, γιατί μας είχαν χωρίς εργασία για το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Ήρθε μια απόφαση την Παρασκευή μεσημέρι ότι ξεκινάμε με τεστ, self-test κλπ. Ότι θα υπήρχε πλατφόρμα να λειτουργήσει όλο το σύστημα. Τελικά είναι όλα στον αέρα. Οι πρώτες εξαγγελίες ήταν για πολύ προχωρημένη κατάσταση, διαδικτυακά μαθήματα της θεωρίας, διαδικτυακή εξέταση της θεωρίας που φαινόταν ένα κράτος ότι οργανώθηκε, αλλά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τίποτα. Αυτά τα πήραν πίσω βέβαια τα διαδικτυακά μαθήματα και εξετάσεις. Και μείναμε στο απλό, να κάνουμε μάθημα στους μαθητές ή να πάνε για εξετάσεις. Εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν. Το μάθημα για να γίνει πρέπει πρακτικά μόνο, έτσι. Θεωρητικά δεν επιτρέπεται, στην αίθουσα δηλαδή να μπαίνουν. Στο πρακτικό μάθημα θα πρέπει να έχει κάνει self-test ο μαθητής. Δεν υπάρχει πλατφόρμα για να το κάνουν δωρεάν, άρα τους υποχρεώνουν να πάνε στο φαρμακείο να το αγοράσουν. Αυτό το αποτέλεσμα το αρνητικό θα το τυπώσουν σε ένα πρόχειρο χαρτί, πρόχειρο, σε μια φόρμα που υπάρχει. Το ίδιο και ο δάσκαλος. Θα κάνει τεστ Δευτέρα-Πέμπτη για να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο δε μαθητής κάθε 24 ώρες. Είναι μια ταλαιπωρία, είναι και μια δαπάνη και είναι, εν πάση περιπτώσει, μια λίγο κοροϊδία στο να περιμένεις όσο καιρό και να βγούμε έτσι ξαφνικά που δεν ξέρω ποιον βοηθάει αυτό το πράγμα. Προς το παρόν είστε με δεμένα τα χέρια, δηλαδή δεν έχει βγει κάτι επίσημα να ξεκινήσουν οι εξετάσεις? Όχι, με δεμένα τα χέρια και το έχει καταλάβει και η υπηρεσία, γενικά το κράτος, ότι δεν λειτουργήσε καλά, με το να λέει κάθε μέρα ότι αύριο θα βγάλω διευκρινιστική κανονιστική διαταγή πώς ακριβώς θα γίνει. Δεν έχει έρθει ούτε χθες, περιμέναμε, ούτε σήμερα και δεν πιστεύω να γίνει κάτι αλλιώτικο. Και θα τραβήξει, πιστεύετε, μεγάλο διάστημα αυτό το αναμονή? Από την ανετοιμότητα με την οποία παρουσιαστήκανε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι μάλλον θα τα αφήσουν να κυλήσει έτσι να περάσει το Πάσχα. Εντάξει, ήταν λίγο για μας που μας είχαν τόσο καιρό και περιμέναμε μια οικονομική στήριξη. Στο τέλος, μάλλον έχει αυτή την πονηράδα, έτσι πιστεύουμε, ότι σας είπαμε να ανοίξετε, οπότε ξεχάστε το τι υποστήριξη θα είχατε από τα οικονομικά προγράμματα. Αυτό θα ρωτήσω, Πρόεδρε. Και τα έξοδα, την άλλη, τρέχουν για τους... Τα έξοδα όχι απλά τρέχουν, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά. Έχουμε πέσει θύματα και μιας άλλης ιστορίας, δηλαδή όπου θα μπορούσε να υπάρχει μια οικονομική βοήθεια, αυτό που λένε επιστρεπτές κλπ. Ή μη επιστρεπτές ή οποιαδήποτε επιχορήγηση, σκοντάφτει στο ότι εμείς το 2019 ήμασταν χωρίς καθόλου εισόδημα λόγω άλλων καταστάσεων, λόγω απεργίας, και κάθονται να συγκρίνουν το άρρωστο 2020 λόγω κορονοϊού με το χωρίς επάγγελμα 2019, όπου είμαστε έξω από αυτά τα προγράμματά τους. Μας υποσχεθήκανε κάποια στιγμή ότι θα κάνουν κάποια χρηματοδότηση εκτός τέτοιων προγραμμάτων, αλλά τελικά ίσως να είναι και αυτό. Θέλουν να αποφύγουν αυτό που υποσχεθήκανε και να είπανε δουλέψτε για να τα μαζέψετε. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.